έχεις να μας πει σήμερα, έχει τα κρέμας. Καλημέρα. Έχω να πω hot αποκαλύψεις, νομίζω, για το τηλεοπτικό θέμα της εβδομάδας, γιατί μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Μην κρύψεις τίποτα. Τίποτα δεν κρύβω. Αναφέρομαι λοιπόν, βλέπετε ήδη και τα πλάνα, στη Βάσο Λασκαράκη, που η οποία χθες, όπως είδατε στο αποκλειστικό ρεπορτάζ που έκανε ο Γρηγόρης Μπάκας, στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε η Βάσο Λασκαράκη, διδιέψευσε καθόλου τις φήμες που τη θέλουν να αναλαμβάνει την επόμενη σεζόν την μεσημεριανή ζώνη του Α. Και βεβαίως δεν διδιέψευσε, διότι έχει κάνει ήδη δύο ραντεβού η κοπέλα. Οπότε γιατί να διαψεύσει κάτι το οποίο υφίσταται. Α, έχει κάνει ήδη δύο ραντεβού. Βέβαια. Γι' αυτό το θέμα. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η αποκάλυψη που θα σας κάνω. Γιατί ήδη χθες ο Στέφανός μας είπε κάτι που είναι επίσης αληθές. Στέφανός ότι μας. Υπάρχουν διάφορα πρόσωπα τα οποία βολιδοσκόπησε και βολιδοσκοπεί ο Α για τη συγκεκριμένη ζώνη. Και σήμερα θα σας αποκαλύψω ένα από αυτά. Δηλαδή δεν έχει κρυθεί τίποτα επί της ουσίας. Ξέρω ότι με τη Βάσο είναι κοντά. Αυτό θα το πούμε μετά. Αλλά ξέρω ότι γενικότερα είναι ανοιχτά τα πράγματα. Αυτό που λένε πάντα. Μέχρι να δούμε υπογραφές στα συμβόλαια, τίποτα δεν είναι δεδομένο και το έχουμε ζήσει όλοι όσοι εργαζόμαστε στην τηλεόραση. Σωστό. Πριν σας αποκαλύψω όμως το πρόσωπο που σας λέω, έχω να σας κάνω κι άλλες αποκαλύψεις για τη Βάσο, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Α έχει κάνει πρόταση στην ηθοποιό Βάσο Λασκαράκη για πολυκατοικία. Ήδη είχε δεχτεί πρόταση για συμπαρουσιάστρια του Γρηγόρη στον Όμορφο Κόσμο το πρωί. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί εγώ τότε ήμουν στο Μέγκα και τα ξέρω πάρα πολύ καλά από πρώτο χέρι και κάποια μάλιστα. Χαριτολογώντας, είχε πει η Βάσο στη συνέντευξή της στο OK. Μα καλά, για να μου προτείνουν τόσες πολλές φορές παρουσίαση, κάτι βλέπουν που εγώ δεν το έχω διακρίνει ακόμα. Αυτό ήθελα να πω ότι άρα με τόσες πολλές προτάσεις και με τόση μεγάλη επιμονή από το παρελθόν μέχρι σήμερα, πραγματικά τη Βάσο την σκέφτονται για παρουσίαση, για κάποιο κόνσεπτ. Και μέχρι τώρα η Βάσο ήθελε να μείνει στην ιδιότητα της ηθοποιού και γι' αυτό δεν είχε τολμήσει να κάνει κάτι που αφορούσε στην παρουσίαση. Πάμε όμως τώρα στην αποκάλυψη που σας έταξα, γιατί σας είπα ότι στον Α το έχουν ψάξει αρκετά το πράγμα και πριν από τη Βάσο έχουν βολιδοσκοπήσει ένα πρόσωπο το οποίο το γνωρίζουμε από την Κρήτη TV και αναφέρομαι στην Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία παρουσιάζει μία γυναικεία εκπομπή, ένα μαγκαζίνο ψυχαγωγικό, σαν και αυτό δηλαδή που ουσιαστικά θα δούμε στη μεσημεριανή ζώνη του Α την επόμενη σεζόν, η οποία η Ιωάννα Μαλέσκου την πήρανε λοιπόν κάποιο τηλέφωνο, την προσέξανε και της είπανε θα σε ενδιέφερε να αφήσεις την Κρήτη, να κατέβεις στην Αθήνα και να δοκιμάσεις... Να ανέβεις στην Αθήνα. Να κάνεις ένα μεγάλο βήμα. Σε κάτι πολύ διαφορετικό. Και είπε όχι. Πολύ διαφορετικό. Ουσιαστικά ψάχνουν πάλι κάποιον να στενάζει πάνω από κατσαρόλες. Αυτό ακούω εγώ. Εκπομπές το έχουν. Ναι. Πρέπει επίσης να σας πω ότι δεν νομίζω ότι έτσι περιγράφει την παρουσιάστρια. Όχι, δεν το είπα αυτό. Απλά έχει και αυτό το χαρακτηριστικό η Ιωάννα Μαλέσκου. Στον κόσμο και καταφέρει να κερδίσει και τη θέση του. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι. Είναι λίγο το σχόλιο. Εντάξει, τώρα το Γιώργο. Τον πείραξε το Γιώργο, όπως κατάλαβε αυτό. Όχι, δεν το είπα για τόσο άσχημο όσο ακούστηκε. Απλά με στενάζει πάνω από κατσαρόλο. Δεν το έχουμε δείξει. Μάλλον δεν έχει δει και τι συνεντεύξει που κάνει. Δεν πειράζει. Γιάννη, πε μα. Τίποτα, ο Γιώργο Χάλια. Έχει ακόμα αποκάλυψη για την Ιωάννα Μαλέσκου. Πε μα, πε μα. Ήρθε, θα έρθει. Έκανε ραντεβού. Ακριβώς και είναι χαρακτηριστικό και άλλο ανθρώπου. Λοιπόν, εγώ θα σας πω για την Ιωάννα ότι δεν είναι επίσης η πρώτη φορά που δέχτηκε πρόταση από μεγάλο κανάλι για να έρθει στην Αθήνα. Η τελευταία πρόταση ήταν από το Sky για να αναλάβει το My Style Rocks που τελικά θα κάνει η Κατερίνα Στικούδη. Που έκανε, τώρα, σε ό,τι αφορά στα ραντεβού, ξέρω ότι είναι πολύ κοντά η Βάσο Λασκαράκη, δεν έχει ακόμα κλείσει το πράγμα. Και ό,τι όπως και να έχει, στον Α κρατάνε αυτό που λέμε επτασφράγιστο μυστικό το ότι θα γίνει και οι ανακοινώσεις θα γίνουν οπωσδήποτε μετά τις 15 Ιουνίου. Όχι νωρίτερα. Μάλιστα. Γιάννη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάμε για θρίλερ, κανονικό, όχι αστεία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Σωρή αποκαλύψεων. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Εδώ πάντα.